ξέρετε, κυρίες και κύριοι, σίγουρα μερικοί θα αντιληφθήκατε από τις εικόνες το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε σήμερα, αλλά και τον καλεσμένο μας. Καλεσμένος λοιπόν της εκπομπής σήμερα είναι ο ζωγράφος, αγιογράφος, όσο και δάσκαλος, ο κύριος Γεώργιος Κόρδης, από τη μία, και από την άλλη το θέμα το οποίο τον καλέσαμε για να συζητήσουμε είναι η ζωγραφική, η αγιογραφία, η πορεία στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και στο μέλλον, αλλά και εν γέννη ο πολιτισμός στον χώρο της Εκκλησίας και της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Αφορμή για αυτή την όμορφη συνέντευξη αποτέλεσε από τη μία η έλευση του ζωγράφου, του καλλιτέχνη στην Θεσσαλονίκη για να δώσει μια διάλεξη στη θεολογική σχολή, από την άλλη ένα σεμινάριο στο οποίο έδειξε στην πράξη τις βασικές αρχές του Βυζαντινού Αγιογραφικού Σχεδίου, όπου πραγματοποιήθηκε στον όμορφο χώρο του βιβλιοπωλείου Αρμός, των ομώνυμων εκδόσεων Αρμός. Και πρέπει εδώ να τονίσουμε, από τη μία να ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία το βιβλιοπωλείο Αρμός, από την άλλη να τονίσουμε ότι σίγουρα είναι μια ενέργεια που ταράζει τα λιμνάζοντα πολιτιστικά νερά της πόλης μας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την συνέντευξη με τον ζωγράφο, αγιογράφο κύριο Γεώργιο Κόρδη. Ταξίδι στη ζωγραφική και στην αγιογραφία. Δεν είναι εύκολο να το περιγράψει κανείς και να το προσδιορίσει απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, στην εφηβική μου ηλικία πρώτο ήρθα σε επαφή με τη ζωγραφική καταρχάς. Ζωγράφιζα όπως όλα τα παιδιά. Κάποια στιγμή αυτό έγινε πιο επαγγελματικό, έδωσα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έκανα ελεύθερες σπουδές σε διάφορους ζωγράφους κοντά, ώσπου γνώρισα τον πατέρα Σιμεών Σιμεού, έναν Κύπριο μοναχό που σπούδαζε μαζί μου και εκείνος τότε στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας. Και εκείνος στην πραγματικότητα με μίλησε στην πραγματικότητα των Βυζαντινών εικόνων. Μου έδειξε πράγματα, μιλήσαμε, μου έδειξε πώς ζωγραφίζουν με τη Βυζαντινή ζωγραφική. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν ένα δρόμο. Έτσι. Αυτή ήταν η αρχή πάντως. Από πού εμπνέεστε για να μπορείτε να αποτυπώνετε στο χαρτί, στο καμβάς, να αποτυπώνετε τις μορφές τις οποίες έχετε, γιατί βλέπω από τα πάρα πολλά βιβλία τα οποία μπορεί να ξεφυλίσει κανείς εδώ στις εκδόσεις Αρμός ότι είναι γεμάτα, ναι. Και είναι και διαφορετικά, δεν είναι από μία πηγή. Κοιτάξτε, πηγές έμπνευσης και αφορμές για δημιουργία υπάρχουν πάντα πολλές. Αυτό που πιστεύω ότι είναι θεμελιωδέστερο είναι περισσότερο η εσωτερική παρόρμηση ή η διάθεση αυτό που έχεις μέσα σου να το κάνει ζωγραφική. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι πριν την ζωγραφική. Είναι περισσότερο μια κατάσταση ψυχής και λιγότερο ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι ένα μέσον. Την ίδια κατάσταση μπορεί να έχει κάποιος άλλος και να κάνει ποιήση, να κάνει μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που είναι το πρωταρχικό, πιστεύω, υλικό, η πρωταρχική βάση, εν πολλής θα έλεγα ότι είναι ανεξήγητο. Κανείς δεν ξέρει γιατί φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει γιατί μέσα του υπάρχουν αυτά τα πράγματα που υπάρχουν ή γιατί θέλει να καταγράψει τον κόσμο όπως τον καταγράφει. Όλη η διαδρομή του ανθρώπου νομίζω ότι παίζει ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό υπάρχουν τα συγκεκριμένα ερεθίσματα και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επιλογές του καθενός. Μένα μου άρεσε πάντοτε η ελληνική λογοτεχνία και πιο πολύ έτσι η κλασική ελληνική λογοτεχνία, οι μεγάλοι κλασικοί Έλληνες συγγραφείς, και
βρήκα αφορμή μέσα από τα δικά τους ποίηματα, από τη λογοτεχνία τους, από τα διηγήματά τους, τα μυθιστορήματά τους, τα ποίηματά τους, βρήκα αφορμή μέσα από αυτόν τον κόσμο να εκφράσω και τον εαυτό μου. Και έτσι γεννήθηκε ένα μεγάλο μέρος αυτών των βιβλίων που έχουμε μπροστά μας, που είναι η συνάντηση αυτών των δύο κόσμων, δηλαδή της δικής μου επιθυμίας να ζωγραφίζω από τη μία και από την άλλη μεριά το πρωτογενές υλικό που παρέχουν τα ιστορίες αυτών των λογοτεχνημάτων. Αν όμως κοιτάξει κανείς στα διηγήματα, παράδειγμα του Παπαδιαμάντη ή του Καρκαβίτσα, από όπου παίρνεται, όπως είπατε, και έμπνευση, βλέπει κανείς ένα πάντρεμα ανάμεσα στην βυζαντινή τεχνοτροπία και σε μια σύγχρονη, θα λέγαμε, λίγο νατουραλιστική προσέγγιση των πραγμάτων, ζωγραφικά πάντοτε. Αυτό το πάντρεμα ξεκινάει, όπως είπατε, από εσωτερικές επιλογές ή προκύπτει στην πορεία ή σας το δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας? Είναι όλα μαζί. Δηλαδή σίγουρα πολλές φορές το ίδιο το υλικό που έχεις να προσεγγίσεις εικονογραφικά, δεν θα έλεγα εικονογραφώ, γιατί η εικονογράφηση έχει ένα πολύ πιο στενό περιεχόμενο. Αυτό το οποίο επιχειρώ δεν είναι εικονογράφηση, είναι κάτι πλατύτερο, είναι μάλλον μια ερμηνεία, θα έλεγα, ή μια ανάγνωση ζωγραφική παρά μια εικονογράφηση. Λοιπόν, το ίδιο το υλικό πάρα πολλές φορές σε υποχρεώνει σε κάποιες επιλογές. Αυτό όμως είναι, θα έλεγα, σε ένα πολύ δεύτερο επίπεδο. Αυτό που επιχειρώ να κάνω είναι σίγουρα να παντρέψω στοιχεία από τη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση, όχι θα έλεγα με νατουραλιστικά στοιχεία. Εγώ θεωρώ, τουλάχιστον δική μου επιδίωξη δεν είναι αυτή, έτσι. Τώρα ασυνειδίτως μπορεί να βγαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά η δική μου επιδίωξη είναι να μπορέσω να παντρέψω στοιχεία αφενός μένα από την βυζαντινή παράδοση και αφετέρου από πράγματα τα οποία τεχνοτροπίες ή στυλιστικές έτσι, τάσεις, οι οποίες υπάρχουν σε σύγχρονη ζωγραφική. Ζωγραφική δηλαδή μετά τον 20ο αιώνα, από τον 20ο αιώνα μάλλον και μετά. Και ανάλογα σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το θεματολόγιο ή ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται κανείς, την ατμόσφαιρα που θέλει να αποδώσει, κάνει διάφορες επιλογές και προκύπτουν διάφορα πράγματα κατά περίπτωση. Αν ασχολούσταν με την ποίηση, θα σας χαρακτήριζα λυρικό περισσότερο. Ναι. Βλέποντας ακριβώς τη ζωγραφική την οποία κάνετε. Επομένως, πάντρεμα βυζαντινής και νεότερων τεχνικών. Αλλά ο ίδιος χαρακτηρίζεστε ως ζωγράφος ή σας χαρακτηρίζουν ζωγράφος, αγιογράφος. Τελικά υπερισχύει κάτι από τα δύο, είναι και τα δύο, δεν είναι δύσκολο? Κοιτάξτε, στην πράξη είναι το ίδιο. Στην δική μας παράδοση δεν υπήρξε ουδέποτε μια κάθετη διαφοροποίηση του ζωγράφου και του αγιογράφου. Η ζωγραφική είναι μία. Έτσι. Από εκεί και πέρα αυτό που αλλάζει είναι σίγουρα τα θέματα και η λειτουργία των εικόνων. Έτσι. Στην θρησκευτική ζωγραφική υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα παρμένα από τη ζωή των Αγίων, από την Θεία Οικονομία κτλ. Στην ελεύθερη ζωγραφική είναι πιο ελεύθερα, πιο τα κοσμικά θα λέγαμε θέματα. Ο τρόπος της ζωγραφικής όμως και στο Βυζάντιο ήταν ένας. Δηλαδή δεν υπήρχε διαφορετική ζωγραφική για κοσμικά θέματα και διαφορετική για την θρησκευτική ζωγραφική. Επομένως, η ζωγραφική είναι μία. Ζωγράφος, έτσι. Νομίζω ότι δεν πρέπει ίσως να μπαίνει κανείς σε αυτό το δίλημα. Δηλαδή, εάν αγιογραφώ ή ζωγραφίζω, η ζωγραφική είναι μία. Από εκεί και πέρα πρέπει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, έτσι, τουλάχιστον εγώ αυτό επιχειρώ, δεν μπορώ να το γενικεύσω, να χειριστεί κανείς κατάλληλα σε κάθε περίπτωση τη ζωγραφική γλώσσα προκειμένου να παρουσιάσει αυτό που εικονίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τώρα όσον αφορά το λυρικό, είναι ωραία η παρατήρηση και μου αρέσει έτσι η παρατήρηση που κάνετε. Πράγματι θα έλεγα ότι υπάρχει ένας λυρισμός, αν μπορεί να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Περισσότερο συνειδητά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βγαίνει μια μελωδική ησυχία μέσα στη δουλειά μου. Δηλαδή αποφεύγω συνειδητά να υπάρχει έτσι μια διάσπαση, σύγκρουση, ένα, πώς να το πω, ένα γκροτέσκ αποτέλεσμα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει σίγουρα. Και χαίρομαι έτσι που το επισημαίνετε αυτό το στοιχείο. Επειδή αρχίζουμε να μπαίνουμε σε βαθιά χωράφια, ότι αυτή
η προσπάθεια για ησυχία μελωδική ή αντίστροφα για έλογη σιωπή έχει και θεολογικό πάτημα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχετε ανησυχίες αντίστοιχες θεολογικές, ναι, για να... Ναι. Δηλαδή όταν βλέπει κανείς κάποια από τα έργα σας, σίγουρα διακρίνει τη σύμμιξη αυτή της χαρμολύπης της που έχει και βιώνει η Ορθοδοξία. Δεν βλέπει αυτή την διάσπαση την οποία αναφέρεται. Και πράγματι ίσως αυτό για μένα το πάντρεμα το εκπληκτικό είναι ακριβώς ότι στη λογοτεχνία, παράδειγμα του Παπαδιαμάντη, του Καρκαβίτση και των υπολείπων που αναφέρατε, των μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών, βιώνοντας αυτοί οι ίδιοι μέσα από την προσωπική τους καθημερινότητα την χαρμολύπη και κουβαλώντας την παράδοση, αυτό φαίνεται πλέον και εικονογραφικά όταν κανείς το διαβάζει. Είναι πολύ ωραία και σωστή η παρατήρηση. Ναι, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, συνειδητά με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και αυτό όντως συνδέεται με τις θεολογικές, ας πούμε, ανησυχίες. Μάλλον είναι πολύ καλός ο χαρακτηρισμός για να τον αποδεχτώ εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το σκεπτικό γενικότερα είναι το εξής, ή η επιθυμία μάλλον, γιατί δεν είναι σκεπτικό με την έννοια το ότι κάθομαι εγκεφαλικά και αποφασίζω να κάνω αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο καρδιακά, η καρδιά μου θα ήθελε, η καρδιά μου θέλει. Είναι το εξής, ο κόσμος γενικά σήμερα ζει μια πραγματικότητα διασπασμένη. Αυτός είναι ο κόσμος, ούτως ή άλλως. Ήταν από τη μέρα του προπατορικού αμαρτήματος μέχρι σήμερα. Μια διάσπαση, μια σύγκρουση, αντίθεση και θάνατος. Και αυτό το κλίμα, ανάλογα, ο κόσμος γενικότερα το ζει και μέσα από την προτινόμενη σε αυτόν εικόνα. Δηλαδή, όταν βλέπει κανείς σήμερα κινηματογράφο, βλέπει σύγχρονη τέχνη, μοντέρνα, μεταμοντέρνα, όλα αυτά τα ρεύματα, κυρίως αυτό το οποίο κατατίθεται από τη μεριά των δημιουργών, είναι μια σπασμένη εικόνα. Είναι δηλαδή μια εικόνα στην οποία καταγράφεται κατά βάση η διάσπαση του κόσμου. Λοιπόν, η δική μου προσπάθεια είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αν μπορούσα να φτιάξω μια εικόνα, όχι θρησκευτική, μια κοσμική εικόνα, έναν ψαρά που κουβαλάει, ας πούμε, το πανέρι του, ας πούμε, ή έναν βαρκάρι, ή οτιδήποτε άλλο, και μέσα σε αυτήν την ποιότητα, σε αυτή την εικόνα, να ενσταλάξω ή να βάλω ποιότητες τις οποίες ζει η Εκκλησία στη ζωή των Αγίων και γενικότερα στη λατρευτική της παράδοση. Δηλαδή θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να βάλουμε σε ένα κοσμικό μέσα γεγονός, να το μοιρώσουμε με το μύρο, την ευωδία που έχει μέσα της η παράδοσή μας. Και αυτό το στοιχείο είναι βασισμένο σε, γι' αυτό και δανείζουμε πάρα πολλά στοιχεία από τη Βυζαντίνη παράδοση. Ούτως ώστε δηλαδή όλο αυτό το κλίμα της της ευωδίας της πνευματικής να περάσει μέσα σε ένα κοσμικό θέμα, ώστε βλέποντας το ο θεατής να εισπράξει αυτή την ποιότητα ακόμα και μέσα από ένα κοσμικό οποιοδήποτε θέμα. Και ακριβώς πάνω σε αυτό, και δεν ξέρω κατά πόσο φλιαρό ίσως λίγο, όχι, ίσα ίσα μαθαίνουμε την προβληματική ενός καλλιτέχνη και γι' αυτό είναι αναγκαίο. Χαίρομαι λοιπόν και αφού έχω την άδεια έτσι να το επεκτείνω λιγάκι, θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν οι Βυζαντινοί παντού. Δηλαδή αν δει κανείς τις Βυζαντινές εικόνες πλέον, θα δείτε ότι πρόσωπα τα οποία βεβαιωμένα δεν έχουν αγιότητα, πως είναι ο Ιούδας, είναι οι άνθρωποι των Σταυρώνων, οι Φαρισαίοι κτλ., δεν αποδίδονται με έναν διαφορετικό ζωγραφικό τρόπο. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι και εκεί και εκείνοι αποδίδονται με τον ίδιο ζωγραφικό τρόπο. Δηλαδή η Εκκλησία πάντοτε με ωραίο τρόπο αποδίδει ακόμα και τα πιο δύσκολα, τα πιο άσχημα, τα χειρότερα πράγματα. Αυτή δηλαδή λοιπόν η παράδοση που έχει νομίζω μέσα της μια πολύ βαθιά φιλανθρωπία, είναι αυτό το οποίο με παρακινεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως μια ολιστική θεώρηση όπου πλέον η Εκκλησία τα αγκαλιάζει όλα και όλους, ναι, ακόμη και τον Ιούδα, και γι' αυτό άλλωστε χαίρομαι που κάνετε αναφορά στον Ιούδα, γιατί δεν τον δείχνουν ως
ακαλή. Δηλαδή δεν με έλλειψη κάλους. Ακόμη και ο Ιούδας έχει το κάλος του, έστω και στο ελάχιστο σημείο που μπορεί να υπάρχει. Ασφαλώς έτσι. Ασφαλώς. Mm-hmm. Και αυτό είναι αρχαία παράδοση. Δηλαδή σας θυμίζω εδώ ότι και στον Όμηρο, ακόμη να ανατρέξουμε, θα δείτε ότι ο Έκτορας, που είναι των χολιγουντιανών αναλογιών τηρουμένων, θα λέγαμε, mm-hmm. είναι ο κακός της ιστορίας. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί όμως θα δείτε ότι ο Έκτορας είναι τόσο ωραίος όσο ο Αχιλλέας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι μια παράδοση γενικότερα του ελληνισμού, η οποία φυσικά διευρύνεται και πολλαπλασιάζεται με το ορθόδοξο ήθος, όπου τον άνθρωπο ως ιστορική οντότητα δεν τον αντιμετωπίζουμε με τη λογική του άσπρου μαύρου στο επίπεδο, ας πούμε, θα λέγαμε, μιας προτεσταντικής, ευσεβιστικής και πουριτανιστικής λογικής. Ο άνθρωπος είναι ένα δυναμικό «ον», μια δυναμική υπόσταση μέσα στον χρόνο. Έχει και καλά και κακά ταυτόχρονα μαζί. Δεν θα διακρίνουμε εμείς, δεν θα καταδικάσουμε, δεν θα δικάσουμε, δηλαδή κάνοντας ζωγραφική, δεν θα κάνουμε εμείς εσχατολογία, θα λέγαμε, ας πούμε. Εμείς παρουσιάζουμε με τον ίδιο απλό, τον ίδιο ωραίο τρόπο, και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο φτάνουμε σε αυτή την φιλάνθρωπη διαχείριση των μορφών. Ίσως όμως κριτήριο θα ήταν η τραγικότητα ή η μη τραγικότητα. Γιατί ο Έκτορας και ο Αχιλλέας πάσχουν από έντονη τραγικότητα. Όπως επίσης και οι ήρωες του Παπαδιαμάντη, όποιοι και αν είναι. Ναι, αυτό δεν αποφεύγουμε να το αποδώσουμε. Mm. Δηλαδή δεν αποφεύγει να αποδώσει η βυζαντινή τέχνη το τραγικό. Ας το βάλουμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή, γι' αυτό και αποδίδει σκηνές όπου υπάρχει αποτομές κεφαλών, υπάρχουν βασανιστήρια, υπάρχουν θλίψεις, στεναχώριες, το αποδίδει. Απλώς δεν το κάνει ποτέ θέμα. Δηλαδή δεν το περιγράφει, θα έλεγα. Το δείχνει, αλλά δεν το περιγράφει. Θα δούμε, ας πούμε, την Παναγία στη Σταύρωση να έχει μια ελαφρά θλίψη δίπλα στο σταυρό, κάτω από το σταυρωμένο παιδί της, αλλά ουδέποτε ο Βυζαντινός αγιογράφος θα κάνει τη θλίψη της θέμα της εικόνας της Σταύρωσης. Απλώς τη δείχνει λίγο. Υπάρχει μια διαχείριση πολύ ευγενής, θα έλεγα, όλων αυτών των στοιχείων από την Έλληνο-Βυζαντινή παράδοση. Πολύ ευγενής. Αυτά όσον αφορά στην ζωγραφική. Είναι όμως και επεκτείνεται η ένταση και η προβληματική και η δημιουργικότητά σας και σε άλλους χώρους της τέχνης. Δηλαδή... Δηλαδή έχω ακούσει ότι και με χαρακτική ασχολούμαι. Ναι, ασχολούμαι με χαρακτική, αλλά εντάξει, αυτό είναι πάντα μέσα στο πλαίσιο των εικαστικών τεχνών. Mm-hmm. Κάνω χαρακτική, έχω ασχοληθεί με τη χαρακτική, έχω μάθει κοντά στο Φώτη το Μαστιχιάδη, ένα σημαντικό νέο Έλληνα χαράκτη, κυρίως τεχνικές χαλκογραφίες, και πρόσφατα ασχολούμαι και με τη λιθογραφία, παράγοντας ανάλογα όμως πράγματα. Mm. Δηλαδή δεν θα έκανα ότι τρόπος είναι έκφρασης. Άλλος τρόπος έκφρασης, μέσα όμως στο εικαστικό, το ευρύτερο εικαστικό πλαίσιο. Ας μείνουμε επομένως στην αγιογραφία, στη ζωγραφική εν γέννη. Σήμερα η πορεία της αγιογραφίας, γιατί εφόσον είμαστε στον εκκλησιαστικό το χώρο, ας το ορίσουμε ως αγιογραφία, έστω και ζωγραφική το λέμε. Έχετε την αίσθηση ότι αποδίδει μίμηση ή έχει και δημιουργικότητα? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ένα ναι ή ένα όχι, διότι υπάρχουν διάφορες τάσεις, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν άλλα ο ένας, άλλο ο άλλος. Γενικότερα βλέποντας το τοπίο, θα έλεγα ότι υπάρχει δυστυχώς υπάρχει μια στατικότητα. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν θα έλεγα μίμηση, γιατί η μίμηση έχει πολλές αποχρώσεις. Είναι πολύ καλό πράγμα η μίμηση, διότι η μίμηση από μόνη της έχει τη δημιουργικότητα μέσα της. Εδώ πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο, φοβάμαι. Έχουμε μια φωτοτυπική κυριολεκτικά αναπαραγωγή του παρελθόντος, του πολύ ένδοξου παρελθόντος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Σε σημείο μάλιστα που να φτάνουν κάποιοι αγιογράφοι, πρόσφατα υπήρξε μια καταγγελία στο εικαστικό επιμελητήριο των Αθηνών, ότι ένας αγιογράφος έφτιαξε φωτοτυπίες από το Θεοφάνη, από τις εικόνες του Σταυρονικήτα, φωτοτυπίες, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα μεγάλου μεγέθους, έκοψε το περίγραμμα των μορφών, έβαψε τον τοίχο μπλε και κόλλησε πάνω τις φωτοτυπίες. Εκπληκτικό. Σας σύλληψη ιδέα. Σας σύλληψη και σαν εκτέλεση φυσικά. Τεχνολογία. Απίστευτο. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι βέβαια μια ακραία περίπτωση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, με τη χρήση προτζέκτορο κτλ., υπάρχει μια φωτοτυπική αναπαραγωγή. Και αυτό είναι δυστυχώς, θα έλεγα, το κυρίαρχο ρεύμα, που ευνοείται πολλές φορές και από τον τρόπο που δίνονται οι εκκλησίες στους αγιογράφους για να ζωγραφιστούν. Οι διαδικασίες ευνοούν όλη αυτή τη διαδικασία.
Και υπάρχουν βεβαίως αγιογράφοι οι οποίοι επιχειρούν κάτι, επιχειρούν δηλαδή μια δημιουργική παρέμβαση στα πράγματα. Είτε είναι παρέμβαση, είτε είναι συνέχεια, είτε είναι. Ο καθένας βεβαίως το αντιλαμβάνεται και από αυτούς διαφορετικά. Υπάρχουν, θεωρώ, ονόματα στη σύγχρονη αγιογραφική πραγματικότητα που επιχειρούν να δημιουργήσουν. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά επιχειρούν να καταθέσουν κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή, να αναφέρω ονόματα, ας πούμε, όπως είναι ο Χρήστος ο Λιόνδας, ο Καρούσος, ο Πατήρ Σταμάτης, ο Σκλήρης, ο Μητράκας. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κάμποσοι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Προσπάθειες οι οποίες όμως θέλουν πολύ κουβέντα. Ναι, θέλουν κουβέντα και ίσως το πρόβλημα είναι στο ότι δεν ενεργοποιείται αυτή η δυναμική της νέας αγιογραφίας ή ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να τον δεχτεί. Ωραίο, το ερώτημα σας είναι ωραίο. Είναι πολλαπλό, φοβάμαι, το ζήτημα. Δηλαδή, ταυτόχρονα με το πρόβλημα αυτό που περιέγραψε προηγουμένως, δηλαδή τη φωτοτυπική αναπαραγωγή, υπάρχει μια άλλη παράμετρος που επίσης έχει, θα λέγαμε, υποβαθμιστεί ή περιθωριοποιηθεί. Είναι η συμμετοχή του χριστιανικού πληρώματος της κάθε ενορίας σε όλες τις διαδικασίες και τις εκφάνσεις της ενοριακής ζωής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω ζήσει και προσωπικά, αλλά θα σας αναφέρω ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Μου το έλεγε πριν κάμποσο καιρό ένας γνωστός, ο οποίος είναι από τη Συρία. Και μου έλεγε το εξής, ότι στην Συρία ο ίδιος παίζει μουσική. Και μου έλεγε ότι στη Συρία, εάν φωνάξουν ένα παραδοσιακό σύνολο μουσικό σε ένα γλέντι, σε ένα γάμο για παράδειγμα, να παίξει για το γάμο. Εάν δεν ξέρουν μουσική οι άνθρωποι αυτοί, ο κόσμος τους δέρνει και τους εξαποστέλει. Τι θέλω να πω, αφού είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Θέλω να πω όμως ότι δυστυχώς έχει χαθεί από το εκκλησιαστικό πλήρωμα της κάθε ενορίας η διάθεση πριν απ' όλα να συμμετέχουν στα κοινά, σε αυτό που γίνεται στο σπίτι τους που είναι η ενορία και να έχουν λόγο για αυτά. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθόλου ο έλεγχος από τη μεριά της κοινότητας. Και βεβαίως εκεί δημιουργείται ήδη ένα πρόβλημα. Και η δεύτερη παράμετρος που επίσης το αναφέρατε είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι γίνονται ανοίγματα, αλλά προς ποια κατεύθυνση, με ποιο κριτήριο. Με ποιο κριτήριο δηλαδή αποφασίζει κάποιος ότι εγώ τώρα θα κάνω αυτή την πρόταση ή θα κάνω ετούτο ή θα κάνω το άλλο. Αυτό προϋποθέτει πολλά πράγματα και φοβάμαι ότι δεν είμαστε ακόμα σε θέση να έχουμε τόσες γνώσεις, εμπειρία ή και άλλα πράγματα για να το κάνουμε. Επειδή θέλω να διευκρινιστεί αυτό το σημείο, γιατί νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της απομόνωσης του λαϊκού στοιχείου από το σύνολο του εκκλησιαστικού σώματος το πληρώνουμε πολλαπλώς και ποικιλό τρόπο στις μέρες μας, να το θέσω το ερώτημα και διαφορετικά. Θεωρούμε δηλαδή ότι αν κάποιος αγιογράφος κάνει μια μιμητική αγιογράφηση ενός ναού, είναι πιο πνευματική αυτή η διάσταση που δίνουμε στο ναό παρά το να δημιουργηθούν νέες τεχνοτροπίες, που άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πάντοτε η Εκκλησία πρωτοπορούσε στα νέα δεδομένα. Και ανάλογα ο χρόνος έδειχνε αν θα γίνουν αποδεκτά ή όχι. Συμφωνώ απόλυτα και είναι πολύ κέρια η παρατήρησή σας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν ανέκαθεν και στο Βυζάντιο και στους μετέπειτα καιρούς, ήταν πρωτοπόρο στη δημιουργία πολιτισμού. Πραγματικά παρήγαγε πολιτισμό, ήταν πάντα στην πρωτοπορία. Φτάνοντας σήμερα στον εντελώς διαφορετικό πόλο. Να είναι δηλαδή ένα εντελώς συντηρητικό στοιχείο που με ευλάβεια, ας πούμε, αυτό οφείλει να το ομολογήσει κανείς, με ευλάβεια συντηρεί το παρελθόν, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι ζωή, ούτε μπορεί να τροφοδοτήσει αυτό το πράγμα. Και φυσικά θα έλεγα ότι αντίκειται και στην ίδια την παράδοσή της. Η παράδοση ίδια έχει ένα τρομερό δυναμισμό, που δεν υπάρχει πουθενά σήμερα σε καμία έκφανση της ζωής. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, το πώς αυτό μπορεί να λυθεί, τι προτάσεις μπορεί να γίνουν, είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο ζήτημα. Προφανώς προϋποθέτει συζήτηση από πολλούς και συμμετοχή πολλών ανθρώπων. Μάλιστα. Και επομένως βλέπουμε ότι έχει να κάνει τελικά με τον πολιτισμό τον οποίο εξάγουμε σήμερα σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι κατατρέχεται από μια διαλεκτική ανάμεσα στην φιλοκαλία και στην αισθητική. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι Ορθόδοξο και φιλόκαλο, ό,τι δυτικό, ας πούμε, είναι στην αισθητική. Τελικά ισχύει μια τέτοια διαλεκτική ή
πιθανό να υπάρχει και μία μέση οδός που όπως τελευταία χαρακτηρίζεται ως φιλόκαλη αισθητική. Ναι. Εγώ θεωρώ, από όσο τουλάχιστον μπορώ να μελετήσω και έχω μελετήσει την παράδοσή μας, ότι τέτοιου είδους διλήμματα δεν υπήρξαν ποτέ στο Βυζάντιο. Ποτέ. Καταρχάς δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μια τέτοια προβληματική από κανέναν απολύτως, ουδέποτε. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν ας πούμε ακόμη και κάποια παραδείγματα, κάποιες ενδείξεις δηλαδή, ότι οι Βυζαντινοί ήταν πολύ πολύ πιο ελεύθεροι απέναντι στο εικαστικό τουλάχιστον γεγονός. Δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες τέχνες, διότι δεν είμαι ειδικός, δεν έχω ασχοληθεί. Θα σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ελάχιστα γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Όταν ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου Ευγενικός επιστρέφει από τη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, που έχει πάρει στις πλάτες του την Ορθοδοξία ουσιαστικά, αρνούμενος στην ένωση με την Δυτική Εκκλησία, ο στήλος της Ορθοδοξίας, έτσι, ένας άνθρωπος στο οποίο την Ορθοδοξία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς απολύτως, επιστρέφει και επιστρέφοντας γράφει μία έκφραση, δηλαδή μία περιγραφή ενός έργου τέχνης το οποίο είχε δει όταν ήταν στην Δύση. Η φιλοκαλία, η έκφραση αυτή αφορά, όπως έχει αποδειχθεί από τους ιστορικούς της τέχνης και τους μελετητές αυτής της περίοδου, αφορά την περιγραφή μιας δυτικής ταπισερή η οποία αναπαριστούσε μια κοίμηση νομίζω του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Ένα δυτικό έργο τέχνης με τα χαρακτηριστικά που είχε η τέχνη αυτή την περίοδο, τον 14ο αιώνα. Και βλέπει κανείς εδώ το εξής καταπληκτικό, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, θα έλεγαμε, πάρα πολύ ορθόδοξος, κατεξοχήν ορθόδοξος, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την δυτική, θα λέγαμε, αισθητική, κανένα απολύτως. Δεν τίθεται στο μυαλό του το ίδιο πρόβλημα. Τα ίδια, ίδιες μαρτύρες έχουμε και από τον αδερφό του, τον Ιωάννη Εφέσου, τον Ιωάννη Ευγενικό, ο οποίος και αυτός ήταν ένας εξαιρετικά πνευματικός άνθρωπος, ορθοδοξότατος, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, και εκείνος έχει πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις. Αυτό δείχνει τι, ότι τέτοιου είδους διλήμματα που εμείς θέτουμε σήμερα είναι προς εντελώς λάθος κατεύθυνση. Στο μυαλό των Βυζαντινών η τέχνη δεν ταυτίζονταν, δεν σχετίζονταν άμεσα με το δόγμα. Ενώ δυστυχώς φτάσαμε στις μέρες μας σε ένα είδος ιεροποίησης των τεχνοτροπιών. Φοβάμαι με πάρα πολλές συνέπειες. Όπως, κοιτάξτε, εάν απολυτοποιήσουμε την τεχνοτροπία και πούμε ότι μια εικόνα για να είναι ορθόδοξη οφείλει να είναι βυζαντινή, το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, αυτόματα εικόνες όπως, για παράδειγμα, πολλές θαυματουργικές εικόνες, η Παναγία της Τίνου, που δεν είναι βυζαντινή εικόνα, είναι αιρετικές εικόνες. Τι κάνεις με μια τέτοια εικόνα? Και από την άλλη μεριά βλέπει κανείς ότι λαοί ολόκληροι, όπως για παράδειγμα οι Σλαβικές γενικότερα οι εκκλησίες, μιλώντας αναλογικά με τις εικόνες, κάνω ένα παράδειγμα από το χώρο της μουσικής. Το ίδιο λέγεται και για τη μουσική. Όταν μόνο η Βυζαντινή ψαλμωδία έχει, ας πούμε, θα λέγαμε, την ικανότητα να εκφράζει το μυστικό κόσμο και τα λοιπά του πνεύματος. Όλες οι Σλαβικές εκκλησίες ψάλουν τετράφωνα και τα λοιπά. Δηλαδή οι εκκλησίες αυτές δεν είναι ορθόδοξες. Καταλήγουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το γλωσσικό στοιχείο, είτε είναι γλώσσα, είτε είναι μουσική, είτε είναι τεχνοτροπία της ζωγραφικής, να το κάνουμε κριτήριο ορθοδοξίας. Κάτι το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία επέφυγε επί αιώνες. Διότι ουδέποτε ανακήρυξε ως ιερή γλώσσα ούτε την ελληνική, ούτε την εβραϊκή, ούτε την λατινική, και ουδέποτε γενικότερα έκανε, θα λέγαμε, θεολογία των τρόπων, αφήνοντας πολύ ελεύθερα και χαλαρά τα πράγματα να κινούνται μέσα στους αιώνες, βεβαίως βάζοντας πνευματικές προϋποθέσεις, δεν ήταν ανεξέλεγκτο, αλλά άλλο πράγμα να ελέγχεις και να προβληματίζεσαι για τη λειτουργικότητα του τρόπου, και άλλο πράγμα να φτάσεις του να λες ότι ο τρόπος αυτός είναι δογματικά θεμελιωμένος και άρα δεν μπορεί να αλλάξει, διότι αν αλλάξει θα καταλήξουμε σε αίρεση. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επομένως υπάρχει ο κίνδυνος της ειδωλοποίησης του σημενόμενου, και καθώς ρίχνουμε τη βαρύτητα στο σημενόμενο και όχι στο σημαίνον, που είναι το μήνυμα. Ακριβώς, δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, η ίδια Εκκλησία, ο ίδιος έτσι, ο Χριστός. Ακριβώς. Επομένως εδώ θέτεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποια η σχέση θεολογίας και τέχνης, και ιδιαίτερα στις μέρες μας ποια η σχέση? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στις μέρες μας και παλιότερα. Πρέπει να το δούμε όπως είναι.
ποια είναι η σχέση της θεολογίας με την τέχνη. Πολύ απλά νομίζω ότι είναι λυμένο το πρόβλημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή από τη στιγμή που η Εκκλησία ήδη από τον 4ο αιώνα με το Μέγα Βασίλειο έχει λύσει το πρόβλημα, θα λέγαμε, της σχέσης κτιστού-ακτίστου και άρα της σχέσης των κοσμικών μορφών, είτε αυτές είναι γλωσσικοί όροι είναι, ή οτιδήποτε άλλο, ως αδύναμον να σημάνουν ή να ορίσουν τη Θεία Πραγματικότητα, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ελλειμμένο. Δηλαδή η τέχνη, κάθε μορφή τέχνης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει αναλογία προς την αλήθεια. Δεν αναλογεί στην αλήθεια. Έχει μια συμβατική σχέση και άρα είναι τρεπτή, μπορεί να αλλάξει. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στην πατερική γραμματεία να υπάρχει μια αρκετή, θα έλεγα, φιλανθρωπία στη χρήση διαφορετικών όρων όσον αφορά τη σήμανση της αλήθειας. Mm-hmm. Βέβαια, λυμμένο είναι, τακτοποιημένο είναι. Όχι, βέβαια, δεν είναι τακτοποιημένο. Μάλλον θα έλεγα ότι ρέπουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Σήμερα ρέπουμε στο να απολυτοποιήσουμε την τέχνη και να την ταυτίσουμε με τη θεολογία. Ποιες είναι μεγάλο πρόβλημα. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αιτίες που οδηγούμαστε προς τα εκεί? Τεράστιο ζήτημα, πολύ μεγάλο ερώτημα, θαυμάσιο βέβαια, έτσι, πολύ μεγάλο όμως. Μα δεν σας φέραμε για τα εύκολα όμως. Όχι, ναι. Απλώς φοβάμαι ότι θέλει πολύ χρόνο όλα αυτά. Και ίσως να θέλει και μια ειδίκευση, την οποία εγώ δεν θεωρώ ότι έχω σε ένα τόσο γενικό επίπεδο. Μια γνώμη θα καταθέσω απλά. Θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα που συνέβαλαν και συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι αφενός μεν το ότι ασυνειδήτως έχουμε, θα έλεγα, ξεχάσει σε μεγάλο βαθμό την πατερική θεολογική μας παράδοση, δηλαδή του να σκεφτόμαστε με βάση τις βασικές διακρίσεις που έγιναν από τους πατέρες της Εκκλησίας και σκεφτόμαστε περισσότερο με ηθικά κριτήρια, με ευσεβίστικα κριτήρια, παρά με καθαρά θεολογικά κριτήρια. Αυτό είναι η μία παράμετρος και ιστορικά βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι για το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί και από την άλλη μεριά υπάρχει μία πολύ μεγάλη δειλία που χαρακτηρίζει γενικότερα την Ορθόδοξη Εκκλησία να δημιουργήσει και επειδή φοβάται να δημιουργήσει οδηγείται σε μία, θα λέγαμε, συντηρητική στάση και άρα σε μία απολυτοποίηση. Ο φόβος για τη δημιουργία, λέτε, να ξεκινάει από μία ανασφάλεια που νιώθουμε. Είναι ανασφάλεια. Είναι ανασφάλεια. Μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια και να μην δημιουργούμε. Δυστυχώς τη νιώθουμε. Δεν πρέπει, αλλά τη νιώθουμε. Δηλαδή, γι' αυτό το βλέπει κανείς παντού. Κοιτάξτε, ο υπερβολικός λόγος για το παρελθόν προδίδει αμφιβολία για το κατά πόσο στο παρόν έχουμε την αλήθεια. Η Εκκλησία έχει την αλήθεια. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, έχει το μυστήριο, τελείται η Θεία Λειτουργία, τελείται η Θεία Ευχαριστία, έχουμε την αλήθεια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας πρέπει να αμφιβάλλει για τη δική του πνευματική κατάσταση. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι ως Εκκλησία έχουμε την αλήθεια. Το ότι μιλάμε διαρκώς για το παρελθόν, σε όλα τα επίπεδα, δείχνει το ότι αμφιβάλλουμε αν είμαστε τελικά Ορθόδοξοι. Αυτό δικαιολογεί και την κακοκουστιά ή στα πιο ελληνικά το kitsch που είναι φυσικό επακόλουθο. Είναι φυσικό επακόλουθο. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να διορθωθεί ή καλύτερα να επαναπροσδιοριστεί αυτή η πορεία μας? Είναι δύσκολο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν χαθεί μια ηρωή ενός πράγματος θα πρέπει κανείς ή να έχει πολλές υπομονές και να περιμένει, δηλαδή, μέσα από παραδείγματα ανθρώπων και μέσα από πολύ πολύ δουλειά να ξαναχτιστεί κάτι ή θα πρέπει να ακολουθήσει την εύκολη οδό που δυστυχώς αυτή είναι που ακολουθείται, την οδό της νομοθεσίας. Δηλαδή, και αυτό το βλέπουμε και σήμερα πολύ έντονα, αρχίζουμε να βγάζουμε νόμους πιστεύοντας ότι δια των νόμων θα παραχθεί ζωή, ότι θα φτάσουμε κάτι μέσα από τους νόμους. Με τους νόμους δεν μπορούμε να φτάσουμε κάτι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, να αποτρέψουμε μια χειροτέρευση κάποιων πραγμάτων. Αλλά το να χτιστεί πολιτισμός, το να παραχθεί αγάπη, έρωτας και δημιουργία, δεν γίνεται δια του νόμου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να μιλήσω γι' αυτό, δηλαδή το τι πρέπει να κάνουμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν γίνεται μέσα από νομοθεσίες να φτάσουμε πουθενά.
Άρα είναι μέσα από το παίδημα κυρίως και από την παιδεία. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Ένας λόγος για τον οποίο άλλωστε ήρθατε και εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσετε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο, αλλά και να πραγματοποιήσετε, να δώσετε την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να δείξετε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε, στείνετε την εργασία, στη δουλειά σας, την έμπνευσή σας καλύτερα, εδώ στον χώρο του αρμού. Φαντάζομαι ότι θέλετε να έχετε την επαφή με τους νέους, εφόσον η διάλεξη απευθύνεται στους φοιτητές. Ποια η ανταπόκριση των νέων εν γένειε, ναι, από την εικόνα που έχετε? Ναι, και στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα που διδάσκω, αλλά και σε διάφορους άλλους χώρους που κινούμε στην Αθήνα, έτσι, εκπαιδευτικά, βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι ανοιχτοί. Είναι πολύ ανοιχτότεροι ίσως από ό,τι μερικές δεκαετίες πριν. Έχουν απομυθοποιήσει πολλά πράγματα και γυρεύουν πιο καθαρά και πιο σταράτα, θα λέγαμε, μερικά πράγματα. Ανταποκρίνονται οι άνθρωποι και γοητεύονται, θα έλεγα, όταν κάποιος τους παρουσιάζει ουσιαστικά πράγματα γύρω από την παράδοσή τους. Η δυσκολία είναι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και στη δική μας αλλά και σε όλων μας δηλαδή την περίπτωση, πώς θα περάσουμε από μια εγκεφαλική κατανόηση κάποιων πραγμάτων, πώς θα περάσουμε σε μια βιωματική σχέση με αυτά, εις τρόπον ώστε η δημιουργία μας πλέον να μην είναι μια εγκεφαλική επανάληψη κάποιων μέτρων, αρχών, κανόνων ή οτιδήποτε άλλο. Πώς δηλαδή αυτό θα είναι η φυσική μας αναπνοή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την έννοια το ότι δεν βοηθούνται οι νέοι, και φυσικά κανείς μας δεν βοηθιέται, και από το περιβάλλον. Δηλαδή σκεφτείτε με τι εικόνες βομβαρδίζεται ο καθένας σήμερα. Δεν βοηθιόμαστε γενικότερα από την παιδεία που παίρνουμε στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φτάνει δηλαδή κάποιος άνθρωπος στο πανεπιστήμιο και δεν έχει ακούσει ίσως ποτέ στη ζωή του το όνομα του Πανσέλινου. Δεν έχει δει ποτέ μια εικόνα του Πανσέλινου, του Θεοφάνη, οτιδήποτε άλλο. Ή την έχει δει εντελώς επιτροχάδιν και χωρίς καμία σοβαρή αξιολόγηση. Ούτως ώστε δυσκολεύεται να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Το εκτιμάει εγκεφαλικά, αλλά δυσκολεύεται να μπει σαν αίσθηση δηλαδή. Εκεί βρίσκεται, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια και μιλάμε για νέους, έχω διαπιστώσει ότι συνήθως εικονογραφείται συγγραφής μέχρι και την εποχή του Κόντογλου, μέχρι και Κόντογλου. Αν κάποιος νέος έρθει με τα δικά του γραφόμενα, νομίζω θα μπορέσει να σας δώσει αυτή την έμπνευση την οποία βρίσκεται σε αυτούς τους παλαιούς και σχετιζόμενους με την, ναι, Εκκλησία συγγραφείς. Ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μέσα από το έργο τους να αντλήσει κανείς υλικό, δηλαδή, για να παρουσιάσει την ανθρώπινη περιπέτεια, τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη ταπείνωση, την ανθρώπινη ηκεσία, ας πούμε, θα έλεγα. Καταρχάς, μια μικρή διόρθωση, ίσως δεν το γνωρίζετε, έχω δουλέψει και πάνω στον Ηλίτη, που είναι αρκετά νεότερος συγγραφέας. Όχι, αυτό δεν το γνώριζα, θα το δω αμέσως μετά. Θα το δείτε, ναι, είναι έτσι μια ωραία δουλειά πάνω στον Ηλίτη, τον Ηλιάτορα του Ηλίτη. Και τώρα δουλεύω πάνω σε μια. Κάνω μια δουλειά πάνω στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, που είναι ακόμα πιο πρόσφατος ποιητής, θα έλεγα ακόμα πιο κοσμικός ποιητής, όσο και αν αυτό ακούγεται έτσι περίεργο. Βλέπει όμως κανείς μέσα από τις δουλειές όλων αυτών των ανθρώπων, που δεν φαίνονται να σχετίζονται άμεσα με αυτό που θα λέγαμε εμείς εκκλησιαστικό ήθος, βλέπει κανείς την ανθρώπινη περιπέτεια, βλέπει τον πόνο των ανθρώπων, την νοσταλγία τους για αγάπη, την νοσταλγία τους για ζωή. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει να καταγραφεί και να δοθεί με έναν τρόπο ανάλογο. Επομένως, αντλεί και τη θεολογία τους. Ακριβώς, έτσι. Είναι και αυτό ένα είδος θεολογίας. Έστω σε εισαγωγικά, αλλά είναι ένα είδος θεολογίας. Αφού είναι η δίψα του ανθρώπου για ζωή. Δεν μπορεί αυτό να μην μας ενδιαφέρει. Επειδή είπαμε για πανεπιστήμιο, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, στις θεολογικές σχολές δεν υπάρχει έντονη η αναφορά σε αγιογραφικά μαθήματα ή τουλάχιστον σε νέες τάσεις ή ακόμη καλύτερα στην προβληματική της σύγχρονης τέχνης, της τέχνης. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια έλλειψη αυτή, ή απλώς δεν χρειάζεται. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Θεολογική Σχολή, δηλαδή, από το 1999 διδάσκεται το μάθημα της αγιογραφίας, και από πέρυσι, από το 2003 για συγκεκριμένα, ιδρύθηκε έδρα μαθήματος εικονογραφία, θεωρία και πράξη,
την οποία μου έχει ανατεθεί να διδάσκω. Και όπου διδάσκουμε ακριβώς αυτό το αντικείμενο, δηλαδή αφενός με την πρακτική πλευρά της αγιογραφικής τέχνης και από την άλλη μεριά μια παρουσίαση της, και της θεολογίας και της αισθητικής της βυζαντινής ζωγραφικής και του διαλόγου που μπορεί να έχει αυτή η τέχνη με την δυτική και την μοντέρνα τέχνη. Mm-hmm. Βέβαια, σίγουρα είναι δύο επιλεγόμενα μαθήματα, δεν είναι πολλοί, αλλά ευελπιστώ όμως ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για να γίνει κάτι ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Και με την ελπίδα ότι θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο, ώστε να αρχίσουμε να έχουμε μια παρουσία, θα έλεγα, στα εικαστικά πράγματα, από την αισθητική μεριά κυρίως, μέσα από την ορθόδοξη οπτική. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Εκτός αν υπάρξουν αντιδράσεις περίεργες. Δεν έτσι, νομίζω. Από... Ναι, όχι, το σχολιάζουμε αυτό. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με τον τίτλο ενός βιβλίου που έχω μπροστά, «Η παραμυθία της καθημάς ζωγραφικής». Τελικά η ζωγραφική είναι παραμυθία κατά λέξη, δηλαδή είναι παρηγοριά ή μας οδηγεί σε ένα παραμύθι? Εντάξει, και το παραμύθι δεν είναι μακριά. Δηλαδή, νομίζω ότι όχι τυχαία το παραμύθι και η παραμυθία είναι δύο λέξεις σχεδόν ταυτόσιμες, σχεδόν. Νομίζω ότι είναι κοντινά πράγματα. Το παραμύθι βεβαίως διαφέρει από την καθημάς εικόνα, από την εκκλησιαστική εικόνα, στο βαθμό που δεν καταγράφει πάντοτε το πραγματικό, την ιστορία δηλαδή. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, φέρνουν στη δική μας πραγματικότητα ποιότητες που δεν τις έχουμε. Mm-hmm. Ποιότητες τις οποίες θα θέλαμε να έχουμε. Γι' αυτό και είναι παραμυθία. Γι' αυτό και μας παρηγορεί, δηλαδή μας γλυκαίνει ο πόνος μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η λειτουργία τελικά. Νομίζω ότι η κουβέντα μας κύλησε όμορφα. Εγώ τη χάρηκα τουλάχιστον αρκετά. Απλά η πρόκληση παραμένει ότι όποιος θέλει να διαβάσει τα βιβλία τα οποία έχει εικονογραφήσει, ταυτόχρονα θα έχει να αντιμετωπίσει και την εικόνα. Και δεν ξέρω τελικά ποιο είναι πιο ισχυρό, ο λόγος ή η εικόνα εκεί πέρα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία όποτε ανέβετε πάλι στη Θεσσαλονίκη να μεγάλη μου χαρά. Κάνουμε μεγάλη έτσι κουβέντα. Χαρά. Και βέβαια με διαφορετικές προϋποθέσεις, θα έλεγα πιο φιλόκαλες και πιο αισθητικές. Γιατί όχι? Γιατί τα πράγματα σίγουρα όπως μας τα καταγράψατε δεν βαίνουν και προς το καλύτερο. Και υπάρχει γενικότερη αίσθηση ότι εφόσον δεν δημιουργούμε πολιτισμό, άρα εκεί χάνουμε το παιχνίδι και σαν έθνος και σαν λαός και όχι με άλλες ενέργειες. Ακριβώς έτσι. Μείνουμε τελικά με μια καθαρή δογματική χωρίς σώμα, χωρίς πολιτισμό δηλαδή. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την φιλοξενία και για την ευκαιρία που μου δώσατε έτσι να πω μερικά πράγματα γύρω από αυτά που αγαπάω. Τους καημούς. Τους καημούς και τα μεράκια μας έτσι. Και πολύ ευχαριστώ και βεβαίως κάποια άλλη φορά που θα ανέβω θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναβρεθούμε. Καλό. Αυτά λοιπόν φίλοι τηλεθεατές, ελπίζω να ευχαριστήκατε την κουβέντα και μια κουβέντα που νομίζω ότι ήταν γεμάτη από φιλοκαλία, από αισθητική, από καημό για την πορεία όχι μόνο της ζωγραφικής και της αγιογραφίας αλλά κυρίως για την πορεία του πολιτισμού στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα αλλά και στην εκκλησία μας. Από τον κύριο Κόρδη που τον είχαμε σήμερα καλεσμένο και από μένα ευχόμαστε και οι δύο ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.